Γεια σου! Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα που υπάρχει στην αναζήτηση αρχείων και φακέλων στα Windows. Βέβαια, έχω πει από άλλα βίντεο μου τα οποία μπορεί να βρει στο κανάλι μου στο YouTube ότι η αναζήτηση στο Windows δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αν και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία updates, ειδικά στα Windows 11, λειτουργεί αρκετά καλά ήδη, ε, αλλά για να την κάνει να λειτουργεί όπω ακριβώ θέλει, πρέπει να δει και τα άλλα βίντεο μου τα οποία θα δείχνω εδώ πέρα πάνω στο κάπου που έχω αφαρεί ένα link εδώ πέρα που να δείχνω αυτά τα, τα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, όταν θε να κάνει μια αναζήτηση, πολλέ φορέ έχει την ανάγκη να θέλει να αναζητήσει το ανάποδο από αυτό που βάζει. Για παράδειγμα, εδώ έχω τώρα ένα φάκελο, ο οποίο έχει μέσα υποφακέλου, που έχει υποφακέλου κτλ. Αν λοιπόν έρθω εδώ πέρα στην αναζήτηση και πω αστεράκι.xlsx και πατήσω το enter, παίρνω όλα τα αρχεία τα οποία είναι τύπου Excel. Πολύ ωραία. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση που θέλω όλα τα αρχεία που δεν είναι Excel. Θέλω δηλαδή τα αρχεία που δεν έχουν επέκταση XLSX. Άρα λοιπόν θέλω το ανάποδο από αυτό το οποίο έχω επιλέξει. Για να κάνω λοιπόν κάτι τέτοιο, αυτό που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσω τον τελεστή μείον. Εδώ πέρα δηλαδή μπροστά θα βάλω μείον. Αλλά επειδή δεν θα λειτουργήσει έτσι, πρέπει να βάλω μετά όλο αυτό μέσα σε εισαγωγικά εδώ λοιπόν. Οπότε κάνοντα με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα παίρνω την ακριβώ ανάποδη αναζήτηση, δηλαδή όλα εκείνα τα αρχεία τα οποία δεν τελειώνουν σε τελεία XLSX. Λέγουν στην πραγματικότητα το τελεία XLSX, η τελεία με βοή, βοηθάει να, 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 πω ότι αυτό είναι επέκταση, δεν είναι, το καταλαβαίνει ότι είναι επέκταση, δεν περιέχει πουθενά το αλφαριθμητικό .xls6 και αυτό νομίζω ότι θα φανεί πολύ καλύτερο σε αυτό που θα κάνω τώρα. Θα αυτό εδώ πέρα λοιπόν να βγάλω αυτή την αναζήτηση και θα βάλω ε αστεράκι ή αστεράκι λοιπόν, ότι θέλω δηλαδή όλα τα αρχεία τα οποία ξεκινάνε από E. Ωραία, ναι, αυτό εδώ πέρα καλά έκανε και μου τα βγάλε, ξεκινάνε από E. Αυτά εδώ όμω τι ήθελα και μου τα βγάλε. Ο λόγο για το οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί, αν ανοίξω λίγο εδώ πέρα το παράθυρο, θα το δω καλύτερα, έχει κάπου στα μεταδεδομένα, κάπου στον τύπο, κάπου κάπου τέλο πάντων υπάρχει ένα κάτι που ξεκινάει από ε. Εδώ πέρα ξεκινάει το Excel, βλέπω εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Ε, πιο κάτω προφανώ κάτι άλλο υπάρχει μέσα που κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν αυτό θα λειτουργήσει και με αυτόν τον τρόπο. Ε, πρέπει να το ρυθμίσω διαφορετικά από τι ιδιαίτερε ρυθμίσει ε, στην αναζήτηση του Windows. Είπα ότι αυτά τα λέω στα άλλα βίντεο, οπότε να μην το πω και εδώ πέρα και το κάνω μεγαλύτερο. Αν λοιπόν θέλω να πάρω τώρα το ανάποδο, δηλαδή θέλω εδώ πέρα να να είναι όλα αυτά τα οποία δεν έχουν λέξεις οι οποίες ξεκινάνε από «η», e, τότε θα πρέπει να βάλω απλώς ένα μείον μπροστά, εδώ πέρα θα λειτουργήσει και χωρίς εισαγωγικά, οπότε παίρνω οτιδήποτε δεν έχει πουθενά το, το e, αστεράκι, δηλαδή δεν έχει καμία λέξη πουθενά που να ξεκινάει από «η» e, αστεράκι. Γενικότερα Ι λογική είναι ότι το μείον μπροστά μπορεί να βοηθήσει στο να πάρω το ανάποδο αποτέλεσμα από αυτό που βάζω μέσα και πολλές φορές στην πραγματικότητα αυτό θέλουμε, θέλουμε όλα εκτός από αυτό που υπάρχει εκεί. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μπορεί να πατήσει το κουμπί τη εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου κάτω εδώ πέρα, κάτω δεξιά στην οθόνη σου. Ε, και μετά να πατήσει το καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να σου έχει ειδοποίηση. Γιατί κάθε εβδομάδα βγάζω νέα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε, αν θε να τα βλέπει κατευθείαν. Αν σου άρεσε, πατά το like και κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε ή αν έχει κάτι να μου πει για το συγκεκριμένο βίντεο που θα κάποια που πιθανόν να χρειάζεσαι. Σε το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Σε ευχαριστώ πολύ που το